είναι πολύ σκληρές. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για ένα παιδάκι, ένα μωράκι 20 μηνών. Δηλαδή, γεννήθηκε, άρχισε να μεγαλώνει, είναι η ώρα που οι γονείς πια έχουν παιδί, το νιώθουν, επικοινωνούν μαζί του. Το μωρό πέθανε ξαφνικά. Ακόμα δεν ξέρουμε τι. Γίνεται μια κουβέντα για κορονοϊό, δεν πεθαίνει κανείς από κορονοϊό, υπάρχουν οι επιπτώσεις του κορονοϊού. Άρα κάτι θα βγάλει η ιατροδικαστική έρευνα που θα το δούμε. Αυτό που ίσως είναι ανησυχητικό είναι ότι για ένα καλό νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό του Ρίου, ο πατέρας του παιδιού που μας μίλησε, ρίχνει πολύ σοβαρές ευθύνες. Να τον ακούσουμε. Απαντήσεις αναζητά ο πατέρας του μόλις 20 μηνών βρέφους που μπήκε μεσημέρι Πέμπτη στο Καραμανδάνιο με πυρετό και κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες εγκεφαλικά νεκρό στην εντατική του Ρίου. Εγκεφαλικά νεκρό έφτασε στο νοσοκομείο του Ρίου. Η καθυστέρηση όλη μπορεί να είναι το λάθος που οδήγησε το παιδί μας στο θάνατο. Με όση δύναμη του έχει απομείνει, εξιστορεί στο Life News πως έχασε μέσα σε ένα απόγευμα το αγγελούδι του, το οποίο νοσούσε με κορονοϊό στο σπίτι εντελώς ασυμπτωματικά. Την Πέμπτη, μέχρι τις μία ώρα το παιδάκι έπαιζε, έκανε έρανε και δεν είχαμε πρόβλημα κανένα. Το παιδί μας μελανιάζει κατά τις 2 παρατέταρτο κάπου εκεί. Το είδαμε μελάνιασε το παιδί για 4-5 δευτερόλεπτα. Επιτόπου οδηγείται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Φτάνοντας εκεί το παιδί έχει συνέλθει, αλλά κάνει εισαγωγή στην κλινική COVID του νοσοκομείου. Υπήρχε μια καθυστέρηση, πώς να το πω, σε όλα. Μηχανήματα που δεν δουλεύανε, αναισθησιολόγος που δεν υπήρχε καν. Ο αναισθησιολόγος αρνήθηκε να κάνει τη δουλειά του. Περνάγανε οι ώρες σε σκοπά. Φανταστείτε ότι 7 η ώρα μας είπαν ότι το παιδί είναι ιδρύαση. Είδε το ματάκι του και μας μίλησε για ιδρύαση. Οι ιατρικές πηγές πάντως διαψεύδουν στο Live News πως υπήρξε ιδρύαση περί τις 7 το απόγευμα, καθώς μέχρι τις 8.30 η κλινική εικόνα του παιδιού ήταν καλή. Το παιδί μπήκε στην κλινική COVID περί τις 4 με 4.30. Το παιδί το βλέπαμε, το παρακολουθούσαμε στο monitor, είχε υψηλό πυρετό. Δεν υπήρξε ιδρύαση στις 7 το απόγευμα. 8.30-9 παρά ξεκινούν τα γεγονότα όταν μπροστά στη γιατρό παρουσιάζει επεισόδιο κυάνωσης. Δεν ήταν το παιδί μόνο του στο δωμάτιο, ήταν και οι γιατροί μέσα. Στις 9 παρά 5 καλέσαμε τον αναισθησιολόγο, ο οποίος ήταν στο σπίτι του και ξεκίνησε να έρχεται. Συγκλονίζει η περιγραφή του πατέρα για εκείνες τις δραματικές ώρες, καταγγέλλοντας πως ο αναισθησιολόγος όχι μόνο καθυστέρησε να διασωληνώσει το παιδί του, αλλά αρνιόταν κιόλας να το κάνει. Ο αναισθησιολόγος αρνήθηκε να κάνει αυτό που τον διατάξανε να κάνει, τη διασωλήνωση. Ήταν η γιατρός του Καραμανδάνιου. Ενημέρωσε τον κύριο Ηλιάδη ότι την κατάσταση του παιδιού, ο κύριος Ηλιάδης διέταξε κατευθείαν να γίνει διασωλήνωση του παιδιού, κάτι που δεν έγινε. Η διασωλήνωση και ο κύριος Ηλιάδης να γίνει διασωλήνωση στις 7 με 7.30 ώρα το απόγευμα και η διασωλήνωση έγινε 10.30 με 11 η ώρα. Ενώ ο πατέρας καταγγέλει πως η διασωλήνωση έπρεπε να γίνει στις 7 και τελικά έγινε στις 10.30 το βράδυ με καθυστέρηση 3.5 ώρων. Οι ιατρικές πηγές υποστηρίζουν στο Live News πως το παιδί υποτροπίασε όχι στις 7, αλλά στις 9 παρά 20, με τον αναισθησιολόγο να φτάνει στο νοσοκομείο μισή ώρα αργότερα. Επού δεν είδε να διαφόρησε και δεν αρνήθηκε τη διασωλήνωση. Ο αναισθησιολόγος ήρθε οικειοθελώς από το σπίτι του για τη διασωλήνωση. Από τον Ιούνιο και μετά, οργανική θέση αναισθησιολόγου δεν υπάρχει στο νοσοκομείο μας. Δανειζόμαστε αναισθησιολόγους από άλλα νοσοκομεία και ο συγκεκριμένος υγειονομικός ήρθε οικειοθελώς από το σπίτι του για να βοηθήσει. Σοκάρει η μαρτυρία του πατέρα πως ο ίδιος με το αυτοκίνητό του έφτασε γρηγορότερα στο νοσοκομείο από ότι το ασθενοφόρο που έφερνε το παιδί του. Πήγαμε με το δικό μας αυτοκίνητο και πήγαμε στο Ρίο να πω ότι εμείς φτάσαμε γρηγορότερα από το ασθενοφόρο και δεν ήμουν σε κατάσταση να οδηγήσω. Λάθη και αναλγησία καταγγέλουν οι γονείς που ζητούν να μάθουν γιατί χάθηκαν πολύτιμα λεπτά μέχρι τη διασωλήνωση του παιδιού τους. Ψάχναν μέχρι να βρουν και κάβουρα για να αλλάξουν την μπουκάλα οξυγόνου για να βάλουν το παιδί. Με μια φούσκα κάνανε οξυγόνο.
πάνω στο παιδί. Τα είδα με τα μάτια μου και αυτά του. Όταν το παιδί φεύγει από το δωμάτιο για να κατέβει τις σκάλες και να μπει στο ασθενοφόρο, χρειάζεται φορητή μπουκάλα οξυγόνου. Η πρώτη μπουκάλα δεν εφάρμοζε σωστά στον αναπνευστήρα και εκεί είπαν μήπως τον ξεβιδώνανε, αλλά τελικά έφεραν μια άλλη και τελείωσε εκεί το θέμα. Δεν έμεινε το παιδί ποτέ χωρίς οξυγόνο. Ποτέ. Ένα αγγελούδι έφυγε μέσα σε ένα απόγευμα, με την ιατροδικαστική έκθεση να αναμένεται να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση.